Όταν γεννιόμαστε, είμαστε απλώς δέκτες άπειρων, αμέτρητων αισθητηριακών ερεθισμάτων. Είναι τα χέρια που μας κρατάνε, είναι τα μάτια που μας κοιτούν, που μας, μέσα στα μάτια που μας κοιτούν, όσοι σκύβουν από πάνω μας, καθρεφτίζουν και μας δείχνουν, μας φανερώνουν ένα ολόκληρο σύμπαν, έναν ολόκληρο κόσμο. Είναι οι μυρωδιές, είναι οι γεύσεις, είναι οι οσμές. Υπάρχει ένας βομβαρδισμός τέτοιων αισθητηριακών ερεθισμάτων, ο οποίος εγγράφεται κυταρικά κατά κάποιο τρόπο. Και γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ο εγκέφαλος, ώστε να προσδίδουμε ένα νόημα εμείς σε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Απλά εγγράφονται αυτά, όπως συμβαίνει με τα ζωάκια, γατάκια, σκυλάκια κτλ. Εγγράφονται λοιπόν κυταρικά, είναι κυταρική η μνήμη μας και σε ένα μεγάλο βαθμό το νόημα που δίνουμε στη ζωή μας είναι συγγενησιακό με τον ίδιο τρόπο που εγγράφονται οι πρώτες εντυπώσεις μας στον κόσμο. Γι' αυτό και είχα πει στο πρώτο αιρετικό, δεν είμαστε, είναι αστείο να λέμε ότι είμαστε μόνον ό,τι σκεφτόμαστε. Είμαστε και ό,τι κουβαλάν τα κύτταρά μας. Και ό,τι κουβαλάνε όχι μόνο τώρα που ζούμε στην ενήλικη ζωή μας, αλλά και ό,τι κουβαλούσανε προτού έχουμε καν εγκέφαλο και την ικανότητα της μνήμης να το θυμόμαστε. Αυτά λοιπόν εγγράφονται και φανταστείτε τα σαν σκόρπια θρύψαλα πολύχρωμα, σαν κομφετή τα οποία είναι σκόρπια σε έναν ψυχικό μας χώρο. Σκόρπιες αισθήσεις, εντυπώσεις, με κυρίαρχο κριτήριο βέβαια, τότε είναι τι μας ικανοποιεί και τι δεν μας ικανοποιεί. Τι μας ευχαριστεί, τι δεν μας ευχαριστεί. Μπορεί να είναι ένας ήχος φωνής, το βλέμμα μιας θείας, δίπλα η τόνη της φωνής που κουβεντιάζουν, η μυρωδιά ενός σώματος που μας κράτησε, κάποια δάχτυλα, κάποια χέρια πώς μας πήρανε αγκαλιά, κάποιος ο οποίος μας έδωσε μια γεύση η οποία μας άρεζε. Αυτά όλα είναι σκόρπια μέσα μας. Τι γίνεται τώρα, στην ενήλικη ζωή μας συναντούμε κάποιον και κάποιους μάλλον πολλούς. Κάποιος από αυτούς συμβαίνει να συγκεντρώνει, να μπορεί να εκπέμψει τέτοια ερεθίσματα σε μας που να θυμίζουν κάποια από αυτά, τα πρώτα κυταρικά εντυπώματα σε μια πάρα πολύ σημαντική περίοδο της ζωής μας, όταν ήμασταν μωρά, αλλά και αργότερα συμβαίνει αυτό. Γιατί και σαν ενήλικες, η πρώτη εισρωή ερεθισμάτων που έχουμε από τον κόσμο γίνεται πάλι σε κυταρικό, σε σωματικό επίπεδο. Δεν γίνεται νοητικά. Οι εμπειρίες μας γράφουν στο σώμα μας προτού τις καταλάβουμε εμείς. Άρα λοιπόν, συναντώντας κάποιον ο οποίος μπορεί να θυμίζει, να φέρνει, να εκπέμπει πολλά από τα ερεθίσματα τα οποία θυμίζουν τα πρωταρχικά που είχαμε δεχτεί, τι συμβαίνει. Η τωρινή εμπειρία της συνάντησής μας με αυτόν τον άνθρωπο, η τωρινή μας εμπειρία, επειδή έχει μία ενέργεια, η ενέργεια αυτή έρχεται και ξαφνικά συγκολά κάποια από αυτά τα κομφετή της μνήμης που έχουμε μέσα μας και σχηματίζουν ένα όλον. Η εικόνα είναι, φανταστείτε ακριβώς, σκόπια χαρτάκια, κομφετή, ένας άνεμος να φυσάει και, όλα, και μερικά από αυτά να έρχονται και να κάνουν μια συγκεκριμένη συγκέντρωση μέσα στο ψυχικό μας χώρο. Αυτό το όλον που σχηματίζουν τα κομφετή των σκόρπιων εντυπώσεων έχει μια ενέργεια. Αυτή η ενέργεια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι η έμπνευσή μας για να ερωτευτούμε αυτό το άτομο και όχι εκείνο που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό δεν είναι κάτι μαγικό ή μεταφυσικό. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, ίσως κάποια άλλη φορά, αλλά ξέρουμε σήμερα από τη φυσική, από τη θεωρία συστημάτων και τη θεωρία της πολυπλοκότητας, ότι όλα τα στοιχεία ενός συνόλου, ενός συστήματος, τείνουν να αυτοργανώνονται. Δένουν μεταξύ τους και σχηματίζουν υποσύνολα. Μικρές μορφές, μικρές γεστάλτ, μικρά υποσυστήματα. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε σκόρπια στοιχεία μέσα μας, αυτά τα πρώτα εντυπώματα, και η δύναμη της άμεσης παρούσας εμπειρίας που έχουμε με έναν άλλον άνθρωπο, μας κατευθείαν συγκολά όλα αυτά σε ένα όλον. Και έτσι παράγεται το συνέστημα του έργου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια.